Βλέπουμε και τον καθηγητή, δεν ξέρω αν είναι στο γραφείο του ήδη, στο Ρίκο Δινάν. Κύριε καθηγητά, καλή σας μέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε, καλά είστε? Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ. Καλή χρονιά. Να είστε καλά. Σας, κύριε... Αμήν, αμήν. Να έρθετε για ποδαρικό και από κοντά, κύριε καθηγητά, γιατί έχετε γουρλής. Οπότε σας περιμένουμε και από κοντά. Στην επόμενη πρόσκληση, όταν και όποτε την απευθύνετε, θα έρθω από κοντά. Να είστε ωραία. Καλά. Ωραία. Για να δούμε τώρα, κύριε καθηγητά, ξεκίνησαν τα σχολεία με ένα νέο πρωτόκολλο, πολύ πιο χαλαρό, καμία σχέση με τα περσινά. Μπαίνουν βέβαια κάποιοι περιορισμοί. Πέρα από τα υπόλοιπα, έχουμε τους καθηγητές, τους ανεμβολίους καθηγητές. Το συζητάγαμε και πέρσι το θέμα. Τους υποχρεώνει να κάνουν ένα τεστ εβδομαδιαίως. Αυτό πώς το βλέπετε εσείς? Καταρχήν, νομίζω ότι ο αριθμός των ανεμβολίας των καθηγητών που δεν έχουν νοσήσει και είναι ανεμβολίαστοι είναι μικρός. Μάλιστα. Αυτοί βεβαίως που έχουν νοσήσει πολύ πριν, έχει περάσει πάρα πολύ καιρός από την νόσηση και αυτή τη στιγμή δεν έχουν κάποια νοσία, είναι προφανώς μεγαλύτερος. Νομίζω ότι το να κάνει ένας τέτοιος έτσι εκπαιδευτικός, να το πω έτσι, που έχει κάνει μια παράξενη επιλογή, το να μην εμβολιαστείς σήμερα είναι μια παράξενη επιλογή, δεν θα την έλεγα και ιδιαίτερα ευφυή. Το να κάνει ένα rapid test για να προστατεύει το υπόλοιπο περιβάλλον στοιχειοδός είναι το minimum κόστος διατήρησης, να το πω έτσι απλοϊκά, της ξεροκεφαλιάς του. Κύριε Ακτύπητη, εσείς τι μηνύματα λαμβάνετε? Κοιτάξτε, είναι γεγονός ότι οι περισσότεροι συνάδελφοι έχουν εμβολιαστεί και δεν έχουν θέμα. Ναι. Όμως εδώ πρέπει να σημειώσουμε το εξής. Η κυβέρνηση και το Υπουργείο Παιδείας είναι σαν να έχει βάλει το κεφάλι της μέσα στο χώμα και να μην βλέπει καθόλου την πανδημία. Σαν να νομίζει ότι η πανδημία γιατί έχει εξαλειφθεί. Αυτό? Γιατί επί της ουσίας δεν παίρνει κανένα ουσιαστικό μέτρο προστασίας, γιατί η πανδημία δεν έχει εξαφανιστεί, είναι εδώ πέρα. Και όσο πηγαίνουμε προς το χειμώνα, στο φθινόπωρο κτλ. Άρα λοιπόν, διαφωνείτε με, την με το ότι είναι πρώτο. Καταρχήν, διαφωνούμε γιατί δεν έχει πάρει κανένα ουσιαστικό μέτρο. Όχι, δεν λέω αυτό. Κάθε εποχή, να το πω έτσι, κάθε περίοδο θέλει και τα ανάλογα μέτρα. Όμως διαφωνούμε στο γεγονός ότι δεν παίρνει κανένα ουσιαστικό μέτρο. Δηλαδή, τι μέτρα θα θέλατε τώρα? Θα σας πω. Σε τι αναφέρεστε? Στα προηγούμενα μέτρα που είχε ζητήσει η Ομοσπονδία, η ΟΛΜΕ, η εκπαιδευτική, όλο το προηγούμενο διάστημα. Λιγότερη μαθητική αποσυμφώνηση των μεταφράσεων. Προσωπικό καθαριότητα τώρα έχει βάλει το διευρυμένο ολοήμερο με περισσότερους χώρους και περισσότερα παιδιά. Πάει μέχρι τις 5.30. Να υπάρξει μέρημνα. Πέρσι δεν λειτουργήσε αυτό? Και βγήκε η χρονιά μια χαρά. Δεν βγήκε μια χαρά η χρονιά. Τα παιδιά. Είχαμε και κανένα πρόβλημα τα παιδιά. 50%, αν είδατε τα στοιχεία που τα έβγαλε η Καθημερινή, 50% των παιδιών έμειναν κάτω από τη βάση Α και Β Λυκείου και λόγω βέβαια της τράπεζας θεμάτων στις φυσικές επιστήμες. Τα παιδιά έχουν σοβαρά. Φταίει ο COVID σε αυτό? Φταίει βέβαια. Όχι ο COVID, φταίει το ανοικοκλείσιμο, να το πω έτσι. Η τηλεκπαίδευση. Φταίει όλα αυτά. Ναι. Έχουμε δηλαδή στην ουσία. Για όλο τον κόσμο ήταν έτσι, δεν ήταν? Προφανώς για όλο τον κόσμο. Προφανώς για όλο τον κόσμο ήταν έτσι. Αλλά θέλω να πω ότι. Και άλλα πρωτόκολλα, πιο σφιχτό πρωτόκολλο, πιο αυστηρό. Εμείς λέμε ότι πρέπει να πάρει μέτρα και να. Ιδιαίτερα για τις ευπαθείς ομάδες που έχουμε εκπαιδευτικούς μαθητές, να πάρει ιδιαίτερα μέτρα. Να πάρει μέτρα για τους συναδέλφους οι οποίοι θα νοσήσουν και θα λείπουν 5, 6, 7, 8. Πρέπει να κάνουν τεστ. Πρέπει να κάνει όλος ο κόσμος τεστ. Κατά τη γνώμη μας, θα έπρεπε να υπάρχει. Τώρα μιλάμε για τους ανεμβολίους καθηγητές των σχολείων. Πρέπει να υπάρχει μια επιδημιολογική, μια στοιχειώδη, να το πω έτσι, επιδημιολογική επιτήρηση. Μάλιστα. Άρα πρέπει να είναι δωρεάν τα τεστ. Δωρεάν τα τεστ για όλο τον κόσμο. Για παιδιά, για εκπαιδευτικούς. Και αν το θέλετε, μια τελευταία κουβέντα για τους ανεμβολίαστους. Λειτουργεί και λίγο τιμωρητικά η διάταξη αυτή που λέει ότι εσύ που δεν έχεις κάνει το εμβόλιο θα πας, ας πούμε, να το πληρώσεις από την τσέπη σου. Γιατί το βλέπετε έτσι, κύριε Ακτύπη? Γιατί επί της ουσίας τον τιμωρεί. Δηλαδή, άλλη για μια κορόιδα, όλοι οι άλλοι πολίτες που κάναμε το εμβόλιο και ακολουθήσαμε τους κανόνες και τις προτροπές των ειδικών, των καθηγητών, όπως ο κ. Βασιλακόπουλος. Ναι, αλλά τώρα όταν παραδέχεσαι ότι δεν υπάρχει τίποτα, όταν παραδέχεσαι ότι δεν υπάρχει πανδημία, όλη η κοινωνία είναι ανοιχτή και βάζει τον ανεμβολίαστο να πληρώνει από την τσέπη του το τεστ είναι αν δεν πάει να κάνει το εμβόλιο ανεμβολίαστο. Επιτρέψτε μου. Το εμβόλιο εκεί είναι, περιμένει, δεν έχει φύγει. Η κυβέρνηση έχει την ευθύνη που δεν τον έπεισε. Μάλιασε η γλώσσα του και γίνανε και κακή είναι η αλήθεια. Δεν είναι έτσι. Μα εδώ μιλάγανε οι ειδικοί, δεν μιλάγε η κυβέρνηση. Δεν σας έπεισε ο κ. Βασιλακόπουλος. Εμείς από την αρχή της πανδημίας. Ποιος έπρεπε να σας πει στο Μητσοτάκη? Ζητήσαμε συγκεκριμένα μέτρα για την αντιμετώπιση της και στα σχολεία.
Όπως για παράδειγμα πλήρη ενημέρωση στα σχολεία, σε επίπεδο σχολικής μονάδας. Δεν αποσυμφορήθηκαν, δεν άλλαξαν οι τάξεις. Προφανώς. Όμως, κύριε Βαστακόπουλε, με συγχωρείτε. Ο κύριος Ακτύπης έχει ένα δίκιο σε κάτι. Δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο είναι περισσότερο επικίνδυνος ο δάσκαλος, ο ανεμβολίαστος, να μεταδώσει τον κορονοϊό από ένα παιδί 10 ετών που δεν έχει εμβολιαστεί. Γιατί λοιπόν πρέπει να υπόκειται σε τεστ ο εκπαιδευτικός και όχι το παιδί το οποίο δεν έχει εμβολιαστεί? Γιατί το βγάλαμε αυτό από τη φαρέτρα μας? Καταρχήν, ας αρχίσουμε από τα βασικά. Το να κάνω ένα τεστ δεν προστατεύει μόνο την κοινωνία, προστατεύει και εμένα. Έτσι, θα μάθω πότε κινδυνεύω. Έτσι όπως το θέτετε, κύριε Παυλόπουλε, το ερώτημα, ακούγεται λογικό. Δηλαδή, εγώ είμαι 45 ετών, παρότι έχω πάρει πτυχίο πανεπιστημίου για να είμαι δάσκαλος ή καθηγητής, δεν έχω την ευθυκρισία να καταλάβω ότι πρέπει να εμβολιαστώ παρά τις παρενέσεις του συνόλου της επιστημονικής κοινότητας. Πάω στο σχολείο όπως πάει και ένα παιδάκι. Έτσι, το οποίο επίσης δεν έχει εμβολιαστεί. Στο κομμάτι του υγειονομικού κινδύνου, το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι προφανώς ο κίνδυνος σοβαρής νόσησης για τον εκπαιδευτικό είναι πολύ μεγαλύτερος από τον κίνδυνο σοβαρής νόσησης για ένα παιδάκι. Γιατί ξέρετε ότι ο κίνδυνος βαίνει αυξανόμενος για κάθε δεκαετία της ηλικίας. Από εκεί και πέρα, το που θα μπει ο πύχης, να σας το πω αλλιώς, και με ποιο τρόπο, έμεσα θα πιεστούν διάφορες κοινωνικές ομάδες να ακολουθήσουν το βήμα της λογικής, είναι κάτι το οποίο δεν είμαι ο πιο κατάλληλος να πω. Με προβληματίζει πάρα πολύ πάντως, επειδή έχω ένα παιδί στο τελευταία τάξη του Δημοτικού, να του κάνει μάθημα ένας δάσκαλος ανεμβολίαστος. Και να σας πω γιατί με προβληματίζει. Όχι γιατί τόσο θα κολλήσει το γιο μου, είναι εμβολιασμένος μια χαρά και θα κάνει και την αναμνηστική δόση. Με προβληματίζει γιατί αυτός ο άνθρωπος δεν είχε την ευθυκρισία να αναλύσει σωστά τα πράγματα και να πάρει για τον εαυτό του τη σωστή απόφαση. Τι γράμματα θα μάθει στο παιδί μου? Αυτό είναι το δικό μου προβληματισμό. Να το βάζετε τώρα, σε επάρκειά του τώρα. Σε άλλη βάση. Στο αν είναι υπερβολικό. Κάποιος, είναι υπερβολικό αυτό που ακούγεται. Καλό εκπαιδευτικό. Δεν είναι καθόλου υπερβολικό, κύριε Ακτύπη, αν μου επιτρέπετε. Αν μου επιτρέπετε. Δεν υπάρχει ούτε ένα λογικό λόγο, ούτε ένα, κανένα, ένα νοήμων άνθρωπο μορφωμένο να μην εμβολιάζεται. Ούτε ένα. Υπάρχουν δοξασίες, είτε είναι θρησκευτικές, είτε είναι πολιτικές, είτε μπουρδολογία. Ένας σοβαρός λόγος δεν υπάρχει. Να απαντήσει, κύριε καθηγητά. Καταρχήν, εντάξει, δεν θέλω τώρα να... Οι δοξασίες ξεκίνησαν από την ίδια την Επιτροπή που έλεγε ότι στις εκκλησίες, τέλος πάντων, με την μεταλαβιά κολλάει ο ιός. Τώρα, για να μην τρελαθούμε... Λέω. Αλλά το γεγονός ότι η εκπαιδευτική, στη συντριπτική τους πλειοψηφία, και είμαστε, αν το θέλετε, από τους λίγους κλάδους που μπήκαμε σε αυτή τη διαδικασία. Ενημερώσαμε τα παιδιά. Σταθήκαμε δίπλα στα παιδιά, όχι μόνο στο κομμάτι το επιδημιολογικό, αλλά στην ουσία, στο επάγγελμά μας, στο παιδαγωγικό, να το πω έτσι. Στηρίξαμε το δημόσιο σχολείο. Δεν νομίζω ότι μπορεί να χαρακτηρίζει κάποιους συγκεκριμένους ανθρώπους οι οποίοι επιμένουν και που, αφού η κυβέρνηση δεν παίρνει κανένα ουσιαστικό μέτρο, επαναλαμβάνω, για μια σειρά ζητήματα που θα προκύψουν και προκύπτουν, ουσιαστικά ζητήματα, αφήστε το τεστ. Εγώ σας λέω, νοσεί ένας συνάδελφος εκπαιδευτικός, γιατί υπάρχουν και αυτοί. Ναι. Το καλοκαίρι νοσήσαν τόσοι. Τι θα γίνουν τα παιδιά για 5, για 10 μέρες που δεν θα έχουν εκπαιδευτικό? Δεν θα έχουν εκπαιδευτικό μέσα. Σας λέω, ευπαθείς ομάδες που δεν μπορούν να κάνουν εμβόλιο. Τα στέλνει τα παιδιά ή τους εκπαιδευτικούς. Πέρσι ειδικά δοκιμάστηκαν. Τώρα τι συζητούμε, δεν έχω καταλάβει. Συζητάμε ένα από τα πολλά προβλήματα. Πέρσι θυμάμαι ότι μόλις στο άκουσμα ότι θα ανοίξει το σχολείο, θυμάμαι ότι ερχόταν ο Αρμαγεδόν. Ότι περνούσε από πάνω Αρμαγεδόν και καταστρεφόταν το εκπαιδευτικό σύστημα σιθέμελα. Σιθέμελα στην Ελλάδα, δεν θα έμενε τίποτα όρθιο. Δεν ήρθε το Αρμαγεδόν. Η ΟΜΕ δεν έλεγε αυτό το πράγμα. Η Ομοσπονδία έχει ένα μέτρο, να το πω έτσι, και συζητάμε ένα από τα πολλά προβλήματα. Κάνετε λάθος. Κάνετε λάθος. Ένα από τα πολλά προβλήματα. Κυρία Κουτροκόη, δύο μικρά σχόλια. Δεν θα προλάβω. Κύριε Βασιλακόπουλε, πολύ γρήγορα. Λοιπόν, το πρώτο σχόλιο είναι ότι δεν υπάρχει καμία οδηγία οι ανοσοκατασταλμένοι, οι ευπαθείς, να μην κάνουν το εμβόλιο. Αντίθετα. Το αντίθετο. Γιατί κάτι τέτοιο, υπάρχει το ακριβώς αντίθετο. Από αύριο, έτσι.
Ορίστε. Από αύριο, λέω. Άνοιξε η πλατφόρμα και από αύριο, από αύριο ξεκινούν οι εμβολιασμοί. Mm-hmm. Άνοιξε σωστό, η πλατφόρμα. Αλλά από χθες έπρεπε να έχουν κάνει όλοι οι ευπαθείς και οι ανοσοκατασταλμένοι το εμβόλιο. Mm-hmm. Σε ό,τι αφορά το γιατί ξεκινάνε τα σχολεία τώρα χωρίς ιδιαίτερα μέτρα, διότι είμαστε στην έκτη εβδομάδα αποκλιμάκωσης, στην έκτη εβδομάδα, σήμερα που θα ανακοινωθούν τα νέα δεδομένα από τον ΕΟΔΗ, mm-hmm. στοιχηματίζομαι πολύ ψηλή πιθανότητα να κερδίσω ότι θα είναι η 7η εβδομάδα αποκλιμάκωσης, άρα πηγαίνουμε στο σχολείο μας όπως και όλος ο πολιτισμένος κόσμος, χωρίς ιδιαίτερα μέτρα. Και αν θέλαμε να πούμε τι δεν είναι τέλειο στο πρωτόκολλο, για να μην mm-hmm. τα λέμε ότι όλα είναι τέλεια, μάλιστα. είναι το ότι ο ανεμβολίαστος, μάλλον συγγνώμη, ο νοσήστας, κλείνουμε, κύριε καθηγητά, υγειονομικός, αλάτε. Θα πρέπει γυρνώντας να έχει αρνητικό τεστ. Ευχαριστούμε. Δεν φτάνει μόνο η μάσκα. Ευχαριστούμε τον κύριο Αχτύπη. Αξίζει να κάνουμε μια κουβέντα για τα σοβαρά προβλήματα. Στην πάρο ζουν οι συνάδελφοί μας στο κάμπινγκ. Δεν έχουμε άλλο χρόνο.